Έμεση αύξηση στο μισθό τους θα δουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα από την πρωτοχρονιά. Θα μειωθούν κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών από το 39,66% στο 36,66% και ταυτόχρονα θα καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης για το 2021 μόνο όμως στον ιδιωτικό τομέα. Καλά, στους δώσει πρώτα και μετά τα βλέπουμε. Θα δούμε, να δούμε πρώτα, γιατί όλοι τάζουν, όλοι. Ένας μισθωτός με μηνιαίο μεικτό μισθό 1.000 ευρώ θα κερδίζει 4 ευρώ κάθε μήνα από τη μείωση των εισφορών του και 12 ευρώ από τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Συνολικά δηλαδή θα δει μια αύξηση κατά 16 ευρώ. Αντίστοιχα, ο εργοδότης θα κερδίσει 25 ευρώ. Άμα το κάνει, καλό θα είναι. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την επιδότηση εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων για 100.000 θέσεις εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι για την πρόσληψη ενός μισθωτού πλήρους απασχόλησης με 500 ευρώ μισθό, το όφελος και για τον εργοδότη αλλά και για τον εργαζόμενο θα είναι 2.821 ευρώ το χρόνο. Αν μάλιστα προσληφθεί ένας μακροχρόνιος άνεργος, τότε η θέση θα επιδοτείται με 200 ευρώ το μήνα επιπλέον. Δώσε την εισφορά όλοι και τις δύο στον εργοδότη, να προσλάβει και να έχει πλήρη απασχόληση. Αυτό αναμένεται να επιτύχει. Ως πρόσθετο μέτρο στήριξη των οικοκυριών, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος Γέφυρα, αλλά και το πάγωμα των πληστηριασμών για το 2020. Εφόσον συνεχίσει το πρόγραμμα να έχει μία τόσο θετική ανταπόκριση, είμαστε ετεθειμένοι να εξετάσουμε όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένες και της περαιτέρω ενίσχυσης του. Δεν θα γίνει καμία έξωση. Θα το ξαναπώ. Δεν θα γίνει καμία έξωση. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως τον Οκτώβριο θα πληρωθούν τα αναδρομικά σε 1.000.000 συνταξιούχους μετά τις δικαστικές αποφάσεις, ενώ το Δεκέμβριο τα αναδρομικά στους δικαιούχους με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης.